Στην ουσία, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχρονικά εφαρμοζόμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της υγείας, επιχειρείται με τα ίδια υλικά, τις στρατηγικές δηλαδή επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και στον χώρο της υγείας, να απαντήσετε στα οξυμένα προβλήματα αλλά και στην τραγική κατάσταση των συστημάτων υγείας με αφορμή την πανδημία. Και πρόκειται για στρατηγικές επιλογές που αποτελούν προϋποθέσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη, αφού η υγεία, το φάρμακο ως εμπορεύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της αγοράς, αφενός συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πιο φθηνών εργαζομένων μέσω της μείωσης των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για παροχές υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, στο φάρμακο, αφετέρου μέσω της ανάπτυξης της λεγόμενης βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας, δηλαδή πώς με όλο και λιγότερη κρατική χρηματοδότηση τα δημόσια συστήματα υγείας θα λειτουργούν, με ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, με προσέλευση επενδύσεων στον κλάδο υγείας, γεγονός που αφορά τους ανταγωνισμούς όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπεριαλιστικών κέντρων. Και ακριβώς με βάση αυτές τις στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις υλοποιούνται διαχρονικά, αλλά και θα συνεχίσουν και στο μέλλον οι αντιλαϊκές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων με τις όποιες διαχειριστικές διαφοροποιήσεις και στον χώρο της υγείας, του φαρμάκου. Δηλαδή, των περιχωπών των κρατικών δαπανών για την υγεία, την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, το συμπράξιο δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη λογική του κόστους-όφελος, με το κράτος να εγγυάται μόνο ένα ελάχιστο βασικό πακέτο που δεν θα αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη, και από εκεί και πέρα θα κυριαρχεί πλήρως η λογική του όποιος έχει να πληρώσει, που ήδη το βιώνει ο λαός μας, είτε δηλαδή άμεσα από την τσέπη, είτε με εργαλείο την ιδιωτική ασφάλιση. Και σε αυτή την άθλια και σε αυτή την πολιτική οφείλεται η άθλια κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγείας στη χώρα μας, αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη που η πανδημία βρήκε απογυμνωμένα. Έτσι, αυτό που θα συνεχιστεί όσα προγράμματα και αν εκπονηθούν είναι η νομιμοποίηση της γύμνιας των δημόσιων συστημάτων υγείας, που αναδείχθηκε με οδυνηρό τρόπο στο πρώτο κύμα και πολύ περισσότερο πιο δραματικά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Γιατί την ίδια ώρα που προβλέπεται, για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε στο ενημερωτικό σημείωμα που μας εστάλει, την ίδια ώρα λοιπόν που προβλέπεται μόλις 9,4 δισεκατομμύρια για την υγεία, όπως αναφέρεται, που ούτε αυτά θα διατεθούν στις δημόσιες δομές, αλλά για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και τα ΣΔΙΤ ή σε οργανισμούς θα διατεθούν ή σε ΜΚΟ, δίνεται παράλληλα 1,7 τρισεκατομμύρια σε ομίλους, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε ομίλους και τράπεζες, και μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν βγει και τα μαχαίρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λαό μας, με τους λαούς, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρώνουν ή να κληθούν, να καλούνται, να πληρώνουν άδρα. Έτσι, το όποιο πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με την ικανοποίηση αφενός των επιγουσών λαϊκών αναγκών και αφετέρου με τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των τεράστιων ελλείψεων και αναγκών των δημόσιων συστημάτων υγείας στη χώρα μας, αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη, δεν πρέπει να εγκλωβιστούν στις ξαναζεσταμένες συνταγές περί διαφορετικών μειγμάτων της καπιταλιστικής διαχείρισης, που έχουν όμως ένα κοινό παρονομαστή: το πώς θα φορτώσουν τα βάρη στους λαούς. Υπάρχει εμπειρία, και σε αυτή την κατεύθυνση, με ενίσχυση και ενδυνάμωση της πάλης τους, οι εργαζόμενοι, οι λαοί, να διεκδικήσουν στο να μην πληρώσουν πάλι αυτή τη νέα καπιταλιστική κρίση και τον αντιλαϊκό λογαριασμό που τους ετοιμάζουν οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που στηρίζουν το κεφάλαιο. Και εδώ εμείς λέμε, εδώ και τώρα, με αφορμή και την πανδημία, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, και χωρίς άλλη καθυστέρηση, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να ικανοποιήσουν τώρα τα επίγοντα αιτήματα, για παράδειγμα, του υγειονομικού προσωπικού και όχι μόνο των εργαζομένων, των λαών, να χρηματοδοτήσουν και να ενισχύσουν τα δημόσια συστήματα υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτών
και όλου του απαραίτητου προσωπικού εφοδιασμού με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, μαζικά τεστ στον πληθυσμό, στους υγειονομικούς, στους εργασιακούς χώρους, επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα και ένταξή του στον ενιαίο κρατικό σχεδιασμό. Είτε με αυτό αφορά υποδομές, αλλά και προσωπικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.